Εργαζόμενοι για 10 ημέρες και μετά αγωνία για το αν θα έχουν δουλειά. Αυτό φαίνεται ότι είναι ένα νέο μοντέλο εργασίας στα νοσοκομεία και πιο συγκεκριμένα στην καθαριότητα, καθώς οι ιδιώτες που έχουν αναλάβει το έργο χρησιμοποιούν κατά το δοκούν τις ελαστικές μορφές στην απασχόληση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι υπάλληλοι της καθαριότητας που είναι στον ιδιώτη να δουλεύουν με 10 ημέρες συμβάσεις. Δηλαδή αυτό είναι όχι απλά ανήκουστο, δεν γίνεται. 10 μέρες δουλειάς, την 11η δεν ξέρεις. Ιδιωτικοποιούμε το δημόσιο σύστημα υγείας, ιδιωτικοποιούμε λειτουργίες των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η κατάσταση όπως περιγράφουν οι εργαζόμενοι είναι ασφικτική, καθώς ολόκληρα τμήματα λειτουργούν και υπάρχουν με εργαζόμενους που βρίσκονται με το ένα πόδι στην εργασία τους και το άλλο στην ανεργία. Μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων είναι συμβασιούχοι, είτε επικουρικοί είτε σοχ, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, έτσι και φύγουν αύριο το πρωί, δεν μπορεί να λειτουργήσει το τμήμα. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί, γιατί δεν θέλουμε να γίνει ανεκτό στην κοινωνία ότι θα ζούμε με μειωμένες απαιτήσεις και ότι θα γίνει συνήθεια τα μειωμένα δικαιώματά μας. Στο πλαίσιο 24ωρης πανυγειονομικής απεργίας σήμερα, εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο και το Παγνί για μία ακόμη φορά υποστήριξαν πως η υγεία από αγαθό έχει μετατραπεί σε ζητούμενο και τα νοσοκομεία που υποτίθεται ότι υπηρετούν τον άνθρωπο τελικά υπηρετούν το κέρδος. Αφού για να μπορούν να έχουν παροχές ασθενείς, χωρίς να πρέπει να περιμένουν για χρόνια, καλούνται εκτός από όσα έχουν πληρώσει να βάλουν και πάλι βαθιά το χέρι στην τσέπη. Αυτή η κατάσταση που θα πάει, να στηρίζουμε τη λειτουργία να πληρώνει την απογευματινή ο ασθενής. Μια χαρά να προσφέρει το νοσοκομείο επί 24ωρου βάσος στις υπηρεσίες του. Αυτοί που εργάζονται εννοείται ότι πρέπει να πληρώνονται, αλλά θα πρέπει να είναι δωρεάν για τον κόσμο. Εμείς διεκδικούμε αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης της υγείας και μόνιμες προσλήψεις ώστε να καλυφθεί το σύνολο των κενών θέσεων και ζητάμε ένα ενισχυμένο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο δεν θα αναγκάζονται οι ασθενείς να πληρώσουν για να εξασφαλίσουν γρήγορη πρόσβαση. Μιλώντας για μια αδιανόητη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα νοσοκομεία, που χάνουν από το δυναμικό τους τη μια μετά την άλλη τις κλινικές και μετρούν παραιτήσεις, οι γιατροί μίλησαν ανοιχτά για προσπάθεια διάσπασης του κινήματος αντίδρασης, δίνοντας στους γιατρούς των νοσοκομείων η πολιτεία τη δυνατότητα να δουλεύουν και ως ιδιώτες. Έστω και αυτοί που το κάνουν αυτό και βγαίνουν έξω να είναι μαζί μας στη διεκδίκηση του σωστού. Ποιο είναι το σωστό? Και το αξιοπρεπές ωράριο που δουλεύω να ξαναμείβαμε αξιοπρεπώς. Και να φροντίζω τον κόσμο χωρίς να σκέφτομαι πώς να βγάλω λεφτά. Το μέλημά μου είναι να προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Υπό αυτές τις συνθήκες, εργαζόμενοι στα νοσοκομεία έδωσαν και ακόμη μία φορά ραντεβού στους δρόμους, επισημένοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για όσο η πολιτεία κοφεύει απέναντι στα αιτήματά τους.